Κοίταξε, χαμογελώ, γιατί είναι ευτυχής ότι στη συζήτηση ανοίγουν μια σειρά θέματα που βοηθάνε να γίνει μια συζήτηση. Δεν θέλω τώρα να κάνω αναφορά σε όλο αυτό το μεταγραφικό που συζητήθηκε στην αρχή, αν και αυτό το μεταγραφικό, οι μεταπηδήσεις στελεχών του ενός κόμματος στο άλλο κτλ. Δείχνουν και κάτι. Δείχνουν ότι υπάρχει, τουλάχιστον μεταξύ των συνομιλητών και των κομμάτων που εκφράζουν εδώ στο τραπέζι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πολύ ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Το έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα και σήμερα κανένα από αυτά τα κόμματα δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και που πάω και στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και στη Νέα Δημοκρατία από το κέντρο και το ΠΑΣΟΚ έχει τροφοδοτήσει τα άλλα. Αλλά αυτό, αν θέλετε. Επειδή μπήκε. Εμείς μάλλον τροφοδοτούμε τους άλλους. Και εσείς, όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, και εσείς τραβούσατε. Μάλλον τροφοδοτούμε τους άλλους. Λέω, τέθηκε ένα ζήτημα που λέει κατά πόσο οι εκλογές που θα γίνουν θα συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα της πολιτικής, του προγράμματος των κομμάτων ή θα γίνουν σε ένα κλίμα συγκεκριμένο τοξικότητας κτλ. Εδώ νομίζω εμείς έχουμε οδηγό. Ο ελληνικός λαός έχει οδηγό για το με τι τρόπο θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις μπροστά στις εκλογές. Και αυτός ο οδηγός είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στα νομοσχέδια που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία, με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει περίπου το 75%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πάνω από το 50%. Και αυτά δεν είναι μόνο κάποια διαδικαστικά ζητήματα, όπως λέγανε παλιότερα στη δημόσια αντιπαράθεση. Είναι ζητήματα κεντρικά πολιτικά που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή της εργατικής τάξης των Ελλήνων εργαζομένων. Για παράδειγμα, δείτε, ενώ έχουμε, και αυτό που χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά είναι μια τεράστια αύξηση αβάσταχτη στις τιμές της ενέργειας. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά κτλ. Τι ψηφίζουν τα κόμματα και των τριών συνομιλητών σήμερα στη Βουλή? Διατήρηση του ειδικού φόρου κατανάλωση, για παράδειγμα, στα καύσιμα και την ενέργεια. Ή αφορολόγητο στα καύσιμα, αλλά για ποιους? Για τους μεγάλους εφοπλιστές. Όχι για το λαό, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Επειδή και αυτό, αν θέλετε, είναι και η κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί. Έλληνας Ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες. Πώς είναι το κλίμα τώρα εκεί για εμάς? Ξέρετε, γνωστή υπόθεση, νομίζω ότι συζητιέται αρκετά, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, δεν μας χαρακτηρίζει όλους. Σίγουρα όχι. Και εμείς, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό ότι οι ευρωβουλευτές γενικά χρηματίζονται για να περνάνε μια σειρά νομοθεσίες, οδηγίες και κανονισμούς. Βεβαίως το κλίμα είναι βαρύ, γιατί το σκάνδαλο είναι τεράστιο. Εσείς δεν απολαμβάνετε καν τον μισθό σας, αν τα ξέρω καλά. Ένα μεγάλο ποσοστό γυρίζει στο κόμμα. Σωστό είναι αυτό. Εμείς, όπως και όλα τα εκλεγμένα στελέχη του ΚΚΕ και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού, όπου υπάρχουν έμειστες ερετές θέσεις, το σύνολο του μισθού της αποζημίωσης το καταβάλουμε στο κόμμα και πληρωνόμαστε με το μέσο όρο του μισθού της ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα. Όπως καθορίζεται, δηλαδή. Απλά θέλω να πω το εξής. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Είναι σε εξέλιξη, όπως φαίνεται και από τα τελευταία ζητήματα που βλέπουμε. Αλλά το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα, κατά την άποψή μας, ποιο είναι? Είναι ότι ενώ αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν ομάδες πίεσης οι οποίες έκαναν, χρημάτιζαν κτλ. Για συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένους ανθρώπους, ήταν μπλεγμένες μέσα εκτός από λόμπι και ΜΚΟ κτλ. Συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές από διάφορες ομάδες και από διάφορα κράτη. Γίνεται ένα ψήφισμα το οποίο δήθεν έρχεται να καταδικάσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο του χρηματισμού κτλ. Και το οποίο ενσωματώνει μέσα ένα σημείο το οποίο τι λέει? Ότι θεωρεί, λέει, το Ευρωκοινοβούλιο, το γεγονός ότι οι ομάδες πίεσης, τα λόμπι δηλαδή, μπορούν να επηρεάζουν τις ψηφοφορίες του Ευρωκοινοβουλίου, σαν. Δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή διατύπωση, αλλά η ουσία είναι ότι είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και αυτό το ψήφισμα από όλους τους ευρωβουλευτές, τους 705, περνάει με 2 κατά. Και αυτά τα 2 κατά είναι του ΚΚΕ. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, κομμάτων και των ελληνικών κομμάτων και των 4 εκτός από το ΚΚΕ που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν αντίβαρμα. Δηλαδή, την ουσία, το βόρβορα από όπου δημιουργείται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Μάλιστα.